Ηλιάς, Ραψωδία Ξύς, στίχος 410. Ο Έκτορ ρίχνει ένα βέλο, ναι, ρίχνει ένα δόρυ, το δόρυ του στον Αίαντα, αλλά δεν τον πετυχαίνει. Είναι άστοχος η βολή του, είναι άστοχη. Τώρα σε ανταπόδοσή του, ο Μέγας Τελαμόνιος Αίας με χερόλιθο, λέει, ρίχνει ένα χερόλιθο, το ρίχνει επάνω στον Έκτορα. Και πού τον βρήκε το χερόλιθο? Από τους πολλούς, λέει, που ήταν στηρίγματα των γρήγορων ιών, που κυλιόντουσαν στα πόδια των μαχωμένων, έναν από αυτούς σηκώνοντας, στο στήθος τον έβαλεν. Είδαμε προηγουμένως ότι η θάλασσα εκλείστη, δηλαδή κατακλείζει το πεδίο. Οπότε φεύγουν τα στηρίγματα των πλοίων και ένα από αυτά τα πλοία, από αυτά τα στηρίγματα, το ρίχνει επάνω στο στήθος τον έβαλε, τον Έκτορα, υπέρ της ασπίδος. Προσέξτε, στήθος βιβλίκη, υπέρ άντιγος. Η άντιξ είναι η περιφέρεια της ασπίδος. Εκεί λοιπόν που τελειώνει η ασπίδα, τον χτύπησε, τελειώνει η ασπίδα, τον χτυπάει στο στήθος κοντά στο λαιμό. Και ως σβούρα τον εξφενδώνει σε βαλόν. Η λέξη είναι στρόμβος και είναι άπαξ ηρημένων. Στρόμβος, επειδή στροβιλίζεται. Το ίδιο παθαίνει η άτρακτος, στροβιλίζεται. Επίσης, η λέξη στρόμβος είναι ομηρική και η άτρακτος επίσης. Υπάρχουν και λέξεις που είναι μεταγενέστερες, όπως η βέμβιξ, που είναι ηχοποιητική, είναι η σβούρα. Επίσης, ο ρόμβος στροβιλίζεται. Όταν λέμε τη λέξη ρέμβη και ρεμβάζω, σημαίνει στροβιλίζομαι, περιδινούμαι, περιφέρω το μυαλό μου, τη φαντασία μου, ρεμβάζω. Δεν είναι κάτι σταθερό δηλαδή, περιφέρομαι. Και ως βούρα τον εσφενδώνει σε βαλόν και έφερνε εκείνος γύρους, έδραμε, περίδε, έδραμε πάντι, παντού. Και έχει μία παρομοίωση. Όπως όταν από πλήγμα του πατρός Διός ερείπιο πέφτει υδρής πρόριζα και δεινή από θιάφη γίνεται οσμή, μιλάει για τον κεραυνό, το πλήγμα του Διός είναι ο κεραυνός, και δεινή από θιάφη γίνεται οσμή εξ αυτής, και ούτε πια έχει θάρρος όποιος την δει εγγύσεων, γιατί τρομερός του μεγάλου Διός ο κεραυνός, έτσι έπεσε του Έκτορος γρήγορα χαμωτωμένος μέσα στις σκόνες. Σαν κεραυνός λοιπόν πέφτει ο λίθος αυτός του Αίαντος και πέφτει κάτω μέσα στις σκόνες χαμέ εν κονίηση ο Έκτορ. Αλλά δεν λέει ο Έκτορ, λέει το μένος του Έκτορος. Παρόμοιες εκφράσεις έχουμε δει στην Οδύσσια ή στη Λεμάχιο. Η Ίνα, η Ίσινός, η Ίνα, η δύναμη δηλαδή του Τηλεμάχου. Δεν λέει, είναι ένας τρόπος ποιητικός για να το πει. Δεν λέει έπεσε ο Τηλέμαχος ή έπαθε κάτι ο Τηλέμαχος. Λέει η Ίς του Τηλεμάχου. Όπως και λέει για τον Ηρακλή, βίη Ηρακλή, η δύναμη του, το μένος του, η βία του. Και εδώ μιλά για τον Έκτορα, λέει το μένος του Έκτορος. Πέφτει λοιπόν ο Έκτορ. Από το χέρι τι έγινε, από το χέρι εξέβαλε το δόρυ και ο ίδιος συμπαρέσυρε την ασπίδα και την περικεφαλαία και γύρω βρυχήθηκαν τα χαλκοστόλιστα όπλα. Πέφτει ο Έκτορ, αλλού το δόρυ, αλλού η ασπίδα και η περικεφαλαία, πάνε τα όπλα. Και μεγάλη νιαχή επέδραμαν, και με μεγάλη νιαχή επέδραμαν οι γη των Αχαιών. Μόλις πέφτει ο Έκτορ, ορμούν οι Αχαιοί με μεγάλη νιαχή, ελπίζοντας να τον σύρουν και ακόντιζαν πυκνές εχμές. Αλλά ουδής ειδηνήθη τον ποιμένα λαό να πληγώσει ούτε να τον βάλει. Γιατί πριν περιέβησαν άριστοι ο Πολυδάμας και ο Ενίας και ο Θεϊκός Αγίνορ και ο Σαρπιδών, ο αρχηγός των Λυκείων και ο Άμμωμος Γλαύκος. Πέντε όρμησαν να τον προστατεύσουν και ούτε από τους άλλους κάποιος τον άφησε να φρόντιστο, αλλά μπροστά του είχαν καλόκυκλες ασπίδες. Δηλαδή τι έκαναν, αυτό που λέμε μέχρι σήμερα, συνασπίστηκαν, έβαλαν τις ασπίδες τους μπροστά από τον Έκτορα, ώστε να τον προστατεύσουν από τις βολές του εχθρού. Αυτόν οι εταίροι στα χέρια αφού σήκωσαν, δεν περπατά ο Έκτορ μετά από αυτό το χτύπημα που δέχτηκε. Τον έφεραν εκτός μάχης, ώσπου έφτασε στους ύπους τους ταχείς, οι οποίοι όπισθεν της μάχης και του πολέμου στέκονταν, έχοντες ηνίωχο και ποικιλοστόλιστα άρματα.
τους τον πήγαν εκεί που ήταν οι ήπιοι. Εκείνοι προς το άστι τον έφεραν βαριά στενάζοντα. Αλλά όταν στον πόρο έφτασαν του Εβραίους ποταμού, του Ξάνθου με τις δίνες, είπαμε ότι η λέξη Ξάνθος είναι θεόκλητη. Το είπαμε όταν μιλήσαμε για τα ονόματα άλλα που δίνουν οι θεοί και άλλα που δίνουν οι άνθρωποι. Αυτός ο Ξάνθος, λέει, είναι ένας ποταμός που ο αθάνατος έτεκε Ζεύς. Είναι διηπετής ο ποταμός αυτός, λοιπόν. Εκεί, εκ των ύπων, τον άφησαν στο χώμα και είδωρ του κατέχυναν. Του έριξαν νερό για να συνέλθει. Και αυτός ανέπνευσε και άνοιξε τους οφθαλμούς. Και καθεζόμενος στο γόνατο, στηρίχθηκε στο γόνατο, δηλαδή έτσι σκυμμένος, μελανόνεφο αίμα εξέμεσε. Απέμεσεν, λέει. Αίμα απέμεσεν. Με λίγη εξάσκηση μπορούμε να καταλάβουμε το κείμενο το ομιλικό. Εμετός, ναι. Και πάλι εξωπίσω έπεσε στο χώμα και τα μάτια του νύχτα εκάλυψε μέλαινα. Λέει ο Ευστάθιος, έπαθε αορασία. Και ακόμη η βολή το θυμικό του δάμαζε. Ακόμη δεν μπορούσε να συνέλθει δηλαδή από το χτύπημα του αίαντος. Οι αργοί, όσοι είδαν λοιπόν τον Έκτορα μακριά να φεύγει, σφοδρότερα επέπεσαν στους Τρώες και θυμήθηκαν την ορμή τους. Έχουμε μεταβολή του πολέμου. Ο Άριστος έπεσε, οπότε σφοδρότερα επιπίπτουν οι εχθροί. Εκεί, πολύ πρώτιστος ο γιος του ο Ηλαίος, ο Ταχής Αίας, τον Σάτνιο επλήγωσε, και αρχίζουν τώρα οι ανδροκτασίες, τον Σάτνιο πλήγωσε με δόριο ξύ σαλτάροντας, λέει. Σαλτάροντας, μετάλμενος, τον Ινοπίδη που τον είχε γεννήσει η άμωμη νύμφη Ναϊάς. Η λέξη είναι νυής, ήτα γιώτα, νυής. Και να πούμε λίγα λόγια, προέρχεται, η λέξη νυής είναι η ομηρική μορφή της λέξεως, αντί Ναϊής, Ναϊάς. Η νύμφη των ναμάτων λέγεται Ναϊάς, των υδάτων δηλαδή, των ποσίμων υδάτων λέγεται Ναϊάς. Προέρχεται από το ρήμα ναό που σημαίνει ρέο. Η λέξη βρίσκεται, το ρήμα αυτό βρίσκεται, η ρίζα μάλλον, βρίσκεται μέσα στη λέξη αέναος, αΐ και ναΐ, και στη λέξη ωκεανός, οκείς και ναό. Ρέο, οκείς. Ρέων είναι ο ωκεανός, ενώ ο αέναος είναι αυτός που ρέει. Θα πούμε και για αυτές, έχω στη συνέχεια. Λοιπόν, οι νύμφες των ωραίων λέγονται ορεστιάδες, εξού και η πόλη Ορεστιάς. Οι νυριίδες είναι οι θαλασσινές, για τις Ναϊάδες είπα ότι είναι των ποσίμων υδάτων. Οι νυριίδες είναι θαλασσινές και με παραφθορά της λέξης γίνεται η λέξη νεράιδα που λέμε σήμερα. Οι επιμηλιάδες είναι οι νύμφες των βοσκοτόπων, προείστανται και προστατεύουν εκεί τις περιοχές. Οι νύμφες αγρονόμοι είναι αυτές που προστατεύουν τους αγρούς. Οι δριάδες και αμαδριάδες είναι αυτές που ζουν, γεννιούνται μαζί με τα δέντρα. Είναι οι νύμφες των δέντρων. Δριάδες λέγονται από το δρύς, βελανιδιά. Λέγονται επίσης και αμαδριάδες από το επίρρημα άμα και δρύς, γεννιούνται δηλαδή μαζί με την δρύ, γεννιούνται και πεθαίνουν μαζί με τη δρύ. Οι νύμφες είναι μακρόβιες αλλά όχι αθάνατες. Γι' αυτό και λέγονται, να επιμείνω στο αμαδριάς, αμαδρύς, άμα και δρύς, γι' αυτό και αυτό η λέξη αμαδριάς γράφεται με δασία, όπως και το επίρρημα άμα. Γεννιέται και πεθαίνει μαζί με το δέντρο. Να προσθέσω επίσης ότι το όρος νύιον της Ιθάκης, αναφέρεται στην Άλφα Ραψοδία στο 186 στίχο, είναι όρος, ονομάζεται έτσι, από τη λέξη νυής, την ομηρική. Όχι, δεν έχω σχόλιο άλλο. Λοιπόν, τον είχε γεννήσει αυτόν η άμωμη νύμφη Ναϊάς στον Βουκόλο Ινοπαία παρά τις όχθες του Σατνιόεντος. Ο Σατνιόης είναι χήμαρος στη Μυσία, στην περιοχή της Τροάδος δηλαδή. Είναι ένας από τους 7 ποταμοί, ήταν 9 ποταμοί, ήταν, τους έχω αναφέρει κάπου. Δεν θυμάμαι πόσοι ήταν, πάντως είναι ένας από αυτούς τους πολλούς ποταμούς της περιοχής.
Αυτόν, ο ένδοξος στο δόρυ ο Ηλιάδης, εγγύθεν ελθόν, είναι ο Αίας ο μικρός αυτός, έπληξε στη λάπα, κατά λαπάριν, την έχουμε πει τη λέξη, και εκείνος ανετράπη, και γύρω από αυτόν Τρώες και Δαναοί συνήψαν μάχη κρατερή. Σ' αυτόν ο Πολυδάμας ο Ακοντιστής ήρθε να μήντορας, ο Πανθοίδης, ο πατέρας του ονομάζεται Πάνθωος του Πολυδάμαντος, και έβαλε τον Προθοίνορα στον δεξιό ώμο, τον γιο του Αριηλίκου. Δια του ώμου το δυνατό δόρυ πέρασε, και αυτό στις σκόνες πεσών, αφού έπεσε στις σκόνες, άρπαξε τη γη με την παλάμη. Έλεγε αναγωστό. Την έχουμε ξαναδεί τη λέξη. Τη φράση αυτή όλη. Ο Πολυδάμας, λέει, εκπάγλος καυχήθηκε με δυνατή φωνή μόλις τον τραυμάτισε. Όχι, δεν τον τραυμάτισε, τον σκότωσε. Εκπάγλος καυχήθηκε. Και εδώ τώρα έχουμε τέσσερις σαρκασμούς που ακολουθεί ο ένας τον άλλον. Είναι μικρά λογίδρια που είναι σαρκασμοί. Εντάσσονται σε αυτόν το είδος των λόγων. Είπαμε ότι στον Όμηρο έχουμε όλα τα είδη των λόγων. Εκπάγλος καυχήθηκε. Και τι λέει ο Πολυδάμας? Δεν φαντάζομαι ότι από του μεγαλοθύμου Πανθοίδου το στιβαρό χέρι άστοχο πήδησε το ακόντιο, πήδησε σαν να είναι έμψυχο, αλλά κάποιος από τους Αργίους το πήρε στο κορμί του, και πιστεύω με αυτό σκύπτρο θα κατέβει στον Άδη μέσα. Αυτό σκυπτόμενον, σκύπτομαι, στηρίζομαι πάνω στο σκύπτρο, γι' αυτό και λέγεται σκύπτρο. Λοιπόν, το πήρε, λέει, αυτό το ακόντιο που του έριξα στο σώμα του, και θα κατέβει με αυτό στηριζόμενο στον Άδη, στον κάτω κόσμο. Έτσι είπε, και στους Αργίους άγχος έγινε η καυχισιά του, και μάλιστα του εμπειροπολέμου έαντος τον θυμόν όρθωσε, του Τελαμονιάδου, γιατί ο Προθοήνορ είχε πέσει πολύ κοντά του, και ορμητικά καθώς έφευγε τον ακόντισε με δόρυ φαϊνό, και ο Πολυδάμας ο ίδιος απέφυγε τη μαύρη μοίρα, το θάνατο εννοεί. Στα πλάγια πηδώντας, λυκρυφίσα ήξας. Αυτό το επίρρημα λυκρυφή σημαίνει πλαγίος. Πλαγίος. Αναφέρεται μία φορά στην Ιλιάδα εδώ και μία φορά στην Οδύσσια, ταύ 451 στίχος είναι εκεί που μιλάει για την ιστορία της Ουλής, στο τέλος της Οδύσσιας, λίγο πριν πλύνει τα πόδια η Ευρύκλεια του Οδυσσέως, και μιλάει για πώς απέκτησε την Ουλή εκείνη. Το κυνήγι εκείνο του κάπρου πήδησε στο πλάι και τον χτύπησε, τον τραυμάτισε. Στο πλάι λοιπόν πηδώντας, το δέχτηκεν όμως του Αντίνορος ο γιος, ο Αρχέλοχος. Γιατί οι θεοί βουλεύτηκαν τον όλεθρό του. Τον έβαλε, τον τραυμάτισε στην συνοχή κεφαλής και αυχένος, στον τελευταίο σπόνδυλο, λέει, στον τελευταίο σπόνδυλο εδώ. Και αμφωτέρους έκοψε τους στένοντες. Και ήταν τόσο ισχυρό το τραύμα αυτό, ώστε εκείνου πολύ πρώτερον η κεφαλή και το στόμα και οι ρήνες στο χώμα κύλησαν, παρά οι κνήμες και τα γόνατα του πεσόντος. Πέφτει πρώτο το κεφάλι και το σώμα του εξακολουθεί ακόμη να στέγεται. Αυτό τώρα, καλά, είναι η εικόνα είναι πολύ συγκλονιστική, αυτό τώρα πρώτον δεν μπορεί να το δει ένας τυφλός, έτσι, να το περιγράψει ένας τυφλός. Είπαμε ότι ο Όμηρος είναι κατά σύμβαση δεχόμαστε ότι είναι τυφλός, επειδή είναι ένθεος ποιητής. Και ύστερα σκέφτηκα ότι για να δεις αυτή την σκηνή, δεν είναι μια σκηνή που τη βλέπει κανείς ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να δει πολύ πόλεμο, να συμμετέχει δηλαδή σε πολύ μεγάλο πόλεμο. Μάχες. Σε πολλές μάχες για να δει αυτή τη σκηνή και να την περιγράψει. Και ο Αίας φώναξε στον άμωμο Πολυδάμαντα. Ο Αίας κάνει αυτό το τραύμα λοιπόν, και ο Αίας φώναξε στον Πολυδάμαντα. Έχουμε τώρα το δεύτερο σαρκασμό. Τον εκφράζει ο Αίας. Σκέψου Πολυδάμα και την αλήθεια πες μου, δεν είναι αυτός ο άνδρας που σκοτώθηκε αντί του Προθοήνορος, ναι, καλά το διαβάζω, άξιος. Δηλαδή η εκδίκηση του Προθοήνορος. Κακός δεν μου φαίνεται, ούτε κακόν κατάγεται, αλλά αδελφός του υποδαμαστού Αντίνορος, ή παιδί του, γιατί στη γενιά πάρα πολύ του μοιάζει. Δηλαδή τι λέει, είναι ευγενής εις εκδίκησιν ευγενούς.